Η υγεία ανήκει σε εκείνον που προχωρά, σταματά λίγο για να θαυμάσει, απορεί και συνεχίζει. Άλλωστε ο κόσμος είναι ατέλειωτος. Το μυστήριο και ορισμένοι άνθρωποι με αγγίζουν. Δεν μπορώ να μην ακολουθήσω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτή είναι η δουλειά σου, να ακολουθείς τους ανθρώπους. Ακολουθώ τον κόσμο, ακολουθώ τον κόσμο του κόσμου. Κάνω αυτό που λένε και οι Ινδιάνοι. Εγώ και όλοι οι φωτορεπόρτερ. Αποκαλύπτουμε και κλέβουμε λίγο από την ψυχή τους. Πάμε να δούμε μερικές φωτογραφίες, να γνωρίσουμε τις γυναίκες του κόσμου, τις Μάρος Κουρί. Ούτε αερόμπικ, ούτε γιακούζα κάνουν αυτές οι συμπαθητικές κυρίες. Ίσως βρεθούμε και εμείς στα ιαματικά νερά για να αποφύγουμε τους πόνους των ρευματισμών που συνοδεύουν τα γερατιά. Και από πού είναι η συγκεκριμένη φωτογραφία? Αυτή η φωτογραφία είναι σε μια γούρνα φυσική. Ακούω εκεί τους παππούδες και τις γιαγιάδες να μιλάνε για τα ψωρονέρια. Και είναι φυσικές, 3-4 φυσικές λιμνούλες που βράζει το νερό. Βράζει όχι σε θερμοκρασία βρασμού βέβαια, αλλά κοχλάζει γιατί είναι θειώδες και βγαίνει από το χώμα. Και εκεί είναι το καλοκαίρια, είναι το καφενείο της τρίτης ηλικίας και ταυτόχρονα το θεραπευτήριο. Για να βρω γκέισες, η αλήθεια είναι ότι παιδεύτηκα. Γιατί στο Τόκιο, όταν ρωτάς πού είναι οι γκέισες και είσαι μια κοπέλα, ας πούμε, και μικρή, σου λένε αυτή τώρα τι τη θέλει τις γκέισες, άσε. Και μου λένε δεν υπάρχουν γκέισες πια. Και είμαι στο τρένο και φτάνω στο Κιώτο και πάλι ψάχνω και είναι ένας κύριος μεγάλης ηλικίας και μου λέει θα σε πάω εγώ. Και με πάει σε μία από τις πιο διάσημες γκέισες, γιατί ήταν και μικρή σε ηλικία και οι μικρές σε ηλικία είναι πιο διάσημες. Τη βρήκα αυτή την γκέισα, η μικρούλα γκέισα να ζητά ταξί. Πήγαμε στο σπίτι της, μου χόρεψε, τη φωτογράφησα και φεύγουμε τώρα και όλοι στο δρόμο, πραγματικά θυμάμαι στο περπάτημά της, κάνανε στην άκρη να περάσει. Περίπου 30 χρονών, με 3 παιδιά, ήρθε από το Αφγανιστάν, στα προπήλαια, μένει σε ένα εγκλού και ζητάνε πολιτικό άσυλο και για να το καταφέρουν, για να διαμαρτυρηθούν, έχουν ράψει τα στόματά τους. Αυτή έραψε το στόμα της, πρώτη γυναίκα νομίζω που έραψε το στόμα της εκεί στην ομάδα στο έξω από τα προπήλαια, με τα 3 της τα παιδιά κοντά πάντα. Τελικά αυτή τώρα έχει πάει Σουηδία. Έδωνε το ρεπορτάζ με τους αλμπίνους. Ένα έγκλημα που γίνεται στην Αφρική που σφάζουν τους αλμπίνους για να πουλήσουν τα άκρα τους ως φυλαχτά. Κέρδισε και το πρώτο παγκόσμιο βραβείο σε ένα διαγωνισμό αυτό το ρεπορτάζ που λέγεται Σκούπ στη Γαλλία το 9. Κρύβονται, πού ζουν. Κρύβονται, ναι. Μία άστεγη, δηλαδή εκλαθμόνος και ναρκωμανής. Την καλύβα της. Γάμος στο Μπαγκλαντές. Πολύ χρώμα, ε. Ναι, στο Μπαγκλαντές επίσης στη θάλασσα, που επειδή είναι μουσουλμάνοι μπαίνουν με τα ρούχα. Καταπιεσμένες γυναίκες, πολύ έτσι. Φυσικά παντρεύονται αυτόν που θα επιλέξει η οικογένεια. Μια πολύ φτωχή γυναίκα που μεγαλώνει τα παιδιά της σε μια σκηνούλα που έχει φτιάξει από σακούλες σκουπιδιών και φτιάχνει το φαγάκι στο χώμα, στη γη. Αυτή η γυναίκα και όλες έχει ένα πίθηκο. Τώρα δεν φαίνεται στην εικόνα ο πίθηκος. Και παίρνει τον πίθηκο και πάει όλη μέρα βόλτες στα χωριά και ο πίθηκος μαθαίνει να χορεύει και έχει μάθει να αρπάζει τα χρήματα που βγάζει ο κόσμος. Θεατές. Εδώ είμαστε στο Κάπο Βέρντε. Οι γυναίκες στο Κάπο Βέρντε. Τι γίνεται? Το ιδιαίτερο έχουν. Ναι. Στο Πράσινο Ακροτήρι. 1930, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν ακόμα σκλάβοι. Δηλαδή ήρθε η ανεξαρτησία τους πολύ αργά. Και επειδή ζούσαν σαν σκλάβοι σε σπίτια
δεν είχαν το δικαίωμα να κάνουν τις δικές τους οικογένειες και να παντρευτούν οι ντόπιοι. Έτσι λοιπόν δεν μάθανε το θεσμό του γάμου. Ήρθε η ανεξαρτησία, εντάξει, έφυγε σκλαβιά από πάνω τους, κάνανε τις δικές τους δουλειές, άνοιξαν τα δικά τους σπιτικά, όμως ο τρόπος ζωής τους ήταν να κάνουν παιδιά χωρίς να παντρεύονται και όχι αναγκαστικά και με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί να είναι και δύο και τρεις. Mm-hmm. Και βλέπεις λοιπόν μια γυναίκα να έχει τρία παιδιά, τέσσερα, πέντε και να είναι τρεις οι μπαμπάδες, mm-hmm. οι οποίοι μπαινοβγαίνουν στο σπίτι. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά είναι αρμονικά, γιατί δεν είναι, είναι κάτι, ναι, δεν είναι ένα σπάσιμο του καθώς πρεπισμού, είναι η συνήθεια. Mm-hmm. I wanna leave my footprints on the sand of time. Know there was something that meant something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here. I lived, I loved, I was here. I did, I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here.